Εξελίξει που προκύπτουν από τη Μέση Ανατολή. Η συνάδελφό μα η Χρήσα Τσίχλη, η επικεφαλή των διεθνών ειδήσεων τη τηλεόραση του ΣΚΑ είναι μαζί μα. Καλημέρα, Χρήσα. Καλημέρα, Χρήσα. Καλημέρα σα. Ω τελευταία σημαντική εξέλιξη από τη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια τη νύχτα είναι η ανακοίνωση από τη Χαμά ότι ο αντικαταστάτη του Ισμαήλ Χανί για του δολοφονημένου πολιτικού ηγέτη τη Χαμά θα είναι ο Γιαχία Σινουάρ. Δηλαδή, ο νούμερο ένα καταζητούμενο, ο άνθρωπο που ηγείται τη Χαμά εντό τη Λωρίδα τη Γάζα, ο άνθρωπο που ηγείται των στρατιωτικών επιχειρήσεων και ο άνθρωπο που θεωρείται ο εγκέφαλο τη επίθεση τη Χαμά Ισραήλ, στο νότιο Ισραήλ. Στι 7 Οκτωβρίου. Διπλό το μήνυμα, αν θέλετε, που στέλνει η Χαμά. Το ένα είναι ότι δεν λυγίζουμε, δεν σταματάμε. Έχουμε ω επικεφαλή πλέον έναν άνθρωπο που υποστηρίζει ακόμη περισσότερο από τον Χανίγε, είναι περισσότερο σκληροπυρηνικό. Ο Χανίγε ήταν μετριοπαθή σε σχέση με τον Σινουάρ και υποστηρίζει τη ρήξη και τον πόλεμο με το Ισραήλ. Και προφανώ έχουμε πλέον ω επικεφαλή έναν άνθρωπο που ντροπιάζει, αν θέλετε, τι Ισραηλινέ γιατί ο Σινουάρ είναι ο νούμερο ένα στόχο των Ισραηλινών από την πρώτη ημέρα τη επιχείρηση. Είναι ο άνθρωπο που έχουν σαρώσει ολόκληρη τη ροδία τη Γάζα και ακόμη δεν έχουν εντοπίσει και δεν έχουν καταφέρει να, να εξοντώσουν και ίσω ο τελευταίο από του ηγέτε, από του ε, ισχυρού ηγέτε τη Χαμά, που παραμένει ακόμη ωστόσο ζωντανό, εφόσον ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν και τον Μοχάμεν Ντέιβ και έχουν σκοτώσει και τον Ισμαήλ Χανίγια. Έχουμε ήδη τι πρώτε αντιδράσει από τι ΗΠΑ με τον Άντωνι Μπλίκ λέει ότι εναπόκειται πλέον στον Σινουάρ το αν θα υπάρξει εκεχηρία στη Λόιδα τη Γάζα. Με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να λέει και όλο ότι είμαστε στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων. Να δούμε αν παραμένει ανοιχτό ένα ακόμη σενάριο. Γιατί αυτό που ξέρουμε είναι ότι μετά την δολοφονία Χανίγη έχουν δυσκολέψει τα πράγματα όσον αφορά τι διαπραγματεύσει. Και έχουμε αντίδραση και από το Λίβανο, από τη Χεσμπολά που η οποία δήλωσε ότι η επιλογή Σινουάρ επιβεβαιώνει ότι ο εχθρό δεν πέτυχε του στόχου του. Πρέπει να σα πω ότι η Χαμά μετά την ανακοίνωση εκτόξευσε και ρουκέτο στο, νέο, στο, νότιο Ισραήλ, ενώ συνεχίστηκαν mm. και οι αντεγκλήσει και τα αμοιβαία χτυπήματα Χεσμολά Ισραήλ και κατά τη διάρκεια τη νύχτα, με, με, το Ισραήλ να δηλαδή, δίνει στη δημοσιότητα εικόνε από την καταστροφή μια αποθήκη ε, πυρομαχικών ε, ε, τη Χεσμολά. Είδαμε και χθε τον Χασάν Αζράλαν, συγγνώμη νόμισε μήνυμά του, να λέει ότι το δικό μας, η δική μας η απάντηση για τη δολοφονία Σούκ έρχεται, θα είναι σκληρή, θα είναι αποφασιστική, όποιες και αν είναι οι...